Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, θα συνεχίσουμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πολύ πολύ έμπειρο προπονητή. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που ακούνε το ονοματεπώνυμο Μάκης Καλανταρίδης τον Ίγκραμ σκέφτονται. Αλλά εδώ και καιρό ασχολείται με τους πιτσιρικάδες του Ηρακλή και καθημερινά είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά. Coach, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Όπως και να έχει, δεν γίνεται. Στο άκουσμα ένα Ίγκραμ περνάει από το μυαλό μας. Οπωσδήποτε για τους πιο παλιούς είναι συνηθισμένο αυτό. Είναι συνηθισμένο, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, η αφορμή που σας καλούμε είναι το τουρνουά που θα ξεκινήσει αύριο στο Ιβανόφιο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία φυσικά και της εφηβικής ομάδας του Ηρακλή. Είναι και σημαντικός ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης αυτού του τουρνουά. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας δώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το τουρνουά και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται το τουρνουά. Πέρσι είχε γίνει σε καταστάσεις του Μαντουλίδη. Φέτος με χαρά ο Ηρακλής δέχτηκε να το φιλοξενήσει στο Ιβανόφιο. Είναι ένα τουρνουά στη μνήμη του Νίκου του Δημητρίου, ο οποίος συγχωρέθηκε πολύ νέος και είναι οι ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει ο Νίκος παλιά. Το διοργανώνει ο γιος του, ένα πολύ αξιόλογο παλικάρι, ο Δημήτρης. Και συμμετέχουν οι ομάδες του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Μαντουλίδη, της Ακαδημίας 10 και της ΧΑΜΦ. Νομίζω ότι έχει και ένα φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί είναι σε συνεργασία με κάποια χρήματα που αν μπορούν να συγκεντρωθούν για να πάνε στη Λάμψη, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα το τιμήσει, επειδή έχει και πολύ καιρό να δει μπάσκετμπολ και οι ομάδες είναι νέες με νέα παιδιά και ίσως η αφρόκρεμα της Θεσσαλονίκης. Μιας και μιλάμε για την αφρόκρεμα και μιλάμε για νέα παιδιά, πέρυσι δεν ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής επέστρεψε στο Final Four. Φέτος να περιμένουμε ακόμα καλύτερα πράγματα, γιατί έχουν έρθει και πολύ ταλαντούχοι αθλητές αυτή την ηλικία, έτσι, στην ομάδα. Έγιναν αρκετές κινήσεις το καλοκαίρι. Και κάποια από αυτά τα παιδιά τα είδαμε σήμερα. Τα είδαμε. Ενημερωθήκαμε να παίζουν και απέναντι στον Ερμία Αγιάς. Ναι, με την αδρική ομάδα. Κοιτάξτε, πέρσι ο πρόεδρος είχε έρθει σε ένα παιχνίδι του Final Four. Χάρηκε πάρα πολύ με την πρόκριση της ομάδας, η οποία απολογουμένως είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Και δέχτηκε να βοηθήσει το τμήμα και, εν πάση περιπτώσει, είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα για τον Ηρακλή. Να πάρει παιδιά τα οποία τα δουλέψει και να τα βγάλει από μέσα από τα σπλάχνα του και να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να στελεχώνει την ανδρική ομάδα με 12 μισθοφόρους. Πιστεύω ότι γίνανε πάρα πολύ καλές κινήσεις, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα σε αυτές τις ηλικίες. Ο Ηρακλής έχει πάρει τους καλύτερους παίκτες σε ηλικίες γεννηθέντες 2001, 2002, 2003, μπορώ να πω και 2004. Και πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά μετά από 2, 3, 4 χρόνια θα μπαίνουν παίκτες στην αδρική ομάδα του Ηρακλή, που αυτό πρέπει να γίνει, να αναβιώσει δηλαδή η κατάσταση που ήταν παλιά, όταν έπαιζε ο Διαμαντίδης, ο Χατζηβέτας, ο Παπαδόπουλος και άλλα παιδιά που μου διαφέρουν αυτή τη στιγμή, και να μπορεί ο πρόεδρος αυτά τα χρήματα, τα οποία πιθανόν να γλιτώνει από κάποια συμβόλαια μισθοφόρων, όπως το ονομάζω εγώ, να παίρνει κάποιον καλύτερο ξένο ή κάποιους καλύτερους ξένους. Ευελπιστώ, εφόσον η ομάδα βγει στην Α1, θα χρειαστεί πολύ περισσότερους Αμερικανούς αθλητές. Με αφορμή και το σημερινό δείγμα γραφής, το ότι διαβάζουμε ότι αυτά τα παιδιά πήραν στο τελευταίο δεκάλεπτο χρόνο συμμετοχής. Πιστεύετε ότι ακόμα και φέτος μπορούμε στη δωδεκάδα να τους δούμε να βάζουν έτσι μια πινελιά, όχι να παίζουν πολύ, αλλά να είναι εκεί? Ναι, αυτό είναι αποφασισμένο γενικά σαν πλάνο από τη διοίκηση και υλοποιείται και με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Χατζηκυριακίδη, ότι τα παιδιά αυτά θα πρέπει, γυμνάζονται φυσικά με την ανδρική ομάδα καθημερινά, πρωί-απόγευμα, και θα πρέπει να στελεχώνουν τη δωδεκάδα, έστω ένας, έστω δύο, μπορεί πιθανόν και τρεις κάποια φορά, και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής φυσικά αναλόγως και το αποτέλεσμα και τον αντίπαλο που έχει η ανδρική ομάδα, όπου μην ξεχνάμε όταν ο στόχος είναι η άνδρα στην Α1, είναι και η μεγάλη πολυτέλεια να μπορείς να βάλεις και παίκτες σε δύσκολα παιχνίδια, αλλά στο μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει ο coach να το επιδιώξει και να το καταρθώσει. Πέρυσι φτάσατε στο Final Four, φέτος με όλη αυτή τη μεγάλη ενίσχυση που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να περιμένουμε κάτι παραπάνω ή δεν σας ενδιαφέρει, coach, τόσο πολύ το αν η ομάδα κάνει κάτι, διεκδικήσει τίτλο, και μόνο το να βγάλουμε παιδιά, όπως είπατε νωρίτερα? Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ομολογουμένως η ομάδα έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερη από πέρσι, γιατί ήρθαν πάρα πολύ καλοί παίκτες.
Από εκεί και πέρα, αν το δούμε στα στενά πλαίσια του να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, είναι ένας στόχος ο οποίος, εάν οι παίκτες γυμναστούν, προπονηθούν, γίνουν καλύτερες στη διάρκεια της χρονιάς, αυτό θα επιτευχθεί. Από την άλλη μεριά, ο στόχος του Ηρακλή, όπως είπα προηγουμένως, είναι να βγάλει παιδιά του χρόνου αυτοί να είναι καλύτεροι παίκτες, πιο έμπειροι και να μπορούν σιγά σιγά να βοηθήσουν την ανδρική ομάδα. Σίγουρα όμως η ποιότητα των παιχτών λέει ότι τουλάχιστον ένας καλή παραπάνω από πέρσι θα έχουμε πάει. Τώρα, αν πάμε και παραπάνω, θα είναι ευχής έργων. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε να γίνει. Τώρα ένας φίλος ο Γιώργος Ακροατής και φίλος του Ηρακλή γράφει: απαιτούμε από τον κύριο Μάκη Ακαδημία Σαραντάριδο με προπονήσεις Σαββατοκύριακο. Ναι, ξέρω ποιος είναι. Ευχαρίστως να έρθει να κάνουμε, να βρούμε ώρες και να γυμναστούμε. Α, το καταλάβατε, έτσι. Το καταλάβατε. Ναι, εντάξει. Μακάρι να μπορούμε να γίνει αυτή τη στιγμή, όμως το Σαββατοκύριακο είναι τόσο γεμάτο από τις ακαδημίες, όπου και εκεί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Θα έρθουν πάρα πολλά παιδιά και πιστεύω ότι δεν θα χωράει το Ιωαννόφιλο τα παιδιά τα οποία θα έρθουν. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει σκέψη από τον κύριο Δρακόπουλο για ένα γήπεδο από τη πίσω μεριά του πάρκινγκ, έστω και κάπως όχι ακριβώς στα πλαίσια του Ιωαννοφίλου, με κάποιο μπαλόνι, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Θεσσαλονίκης, που η Ηρακλής είναι η μοναδική κοιτίδα με ιδιόκτηση καταστάσεις, να μπορέσει να τραβήξει παιδιά τα οποία θα έχει διτό σκοπό, δηλαδή αφενός να θα παίζουν μπάσκετ και αφετέρου δεν θα τους τραβήξουμε από κάποια άλλα πράγματα που είναι σε αυτή την ηλικία πολύ μεγάλος κίνδυνος. Για να έχουν και περισσότερες αφορμές όλα αυτά τα παιδιά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, coach, ότι πρέπει να τους τραβήξει και η ανδρική ομάδα, και εδώ είναι ο πόνος μας, γιατί 8 ολόκληρα χρόνια δεν βρίσκεται στην Α1. Δεν ξέρω αν έχετε μπει στη διαδικασία να δείτε προπονήσεις, να είστε κοντά πέρα από το δικό σας ρόλο στον Ηρακλή. Αν θεωρείτε ότι επιτέλους φέτος μπορούμε να ελπίζουμε για να γίνει αυτό. Τις προπονήσεις τις βλέπω όλες, γιατί είναι αμέσως μετά την προπόνηση στη δικιά μας. Ναι. Το φιλικό με το Ανατόλια έδειξε τουλάχιστον στα 2 πρώτα δεκάλεπτα πολύ καλά σημεία. Μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα φιλικά για όλες τις ομάδες είναι κάπως αναγνωριστικά. Ο Ηρακλής άλλαξε σε μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του από πέρσι. Οι δύο ξένοι, γιατί και ο Σοκ, μην γελιόμαστε, ξένος είναι, εγκληματίζονται στην ομάδα, αλλά και αυτοί θέλουν χρόνο για να καταλάβει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Φαντάζομαι ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πολύ δυνατή, γιατί είναι ένα ρόστερ το οποίο το έκανε ο προπονητής από μόνος του, ενώ πέρσι το παρέλαβε. Θα παρουσιαστεί πολύ δυνατή, θα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και μετά δεν βλέπω στην Α2 εκτός του Ιωνικού, ο οποίος πιθανόν, ας πούμε, ότι θα ξεχωρίσει, αλλά και εκεί οι ηλικίες των παικτών είναι ερωτηματικό. Άλλη ομάδα η οποία να μπορέσει να κοντράρει τον Ηρακλή στα ίσια, εφόσον ο Ηρακλής παίξει σαν Ηρακλής. Πιστεύω ότι και η διοίκηση και ο προπονητής ίσως να είναι και ανοιχτή σε μια περίπτωση που κάποιος παίκτης θα είναι εύκαιρος να μπορέσει να γίνει άλλη μια προσθήκη. Αυτό πάλι είναι θέμα του coach. Αλλά φαντάζομαι ότι θα παλέψει την άνοδο στα ίσια με όλες τις ομάδες και ευχή όλων μας είναι να το πετύχει. Μακάρι για να αποτελέσει και ένα όπλο και για εσάς, έτσι, γιατί... Εδώ θέλω να πω κάτι, ναι, ότι το να τραβήξουμε τα παιδιά, θα μπορέσουμε να την τραβήξουμε και με τις επιτυχίες και τις εμφανίσεις της εφηβικής ομάδος. Βεβαίως. Γιατί αυτοί κοιτάνε ακριβώς μπροστά τους και μπροστά από τα παιδιά των 11, 12, 13 χρονών είναι οι παιδες και οι έφηβοι κάθε σωματείου παρά οι άνδρες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αυτό όλο, αν δουλέψει καλά τη φετινή χρονιά, του χρόνου τέτοια εποχή θα μιλάμε για πολύ καλύτερες προοπτικές για την ομάδα. Έτσι ακριβώς. Είναι κίνητρα όλα αυτά. Είναι κίνητρα όλα αυτά. Μιας και ανέφερα το τρομερό αυτό ονοματεπώνυμο David Ingram στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα τον φέρουμε, τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι το συζητήσαμε από πέρυσι, αν θυμάστε, που και ο ίδιος είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή και είχε εκφράσει την επιθυμία. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να... μια τέτοια μετακίνηση προϋποθέτει κάποια έξοδα εξ αρχής. Ναι. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το στείλεις 2 αεροπορικά εισιτήρια, πρέπει να κλείσει ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, που θα τρώει, τι θα κάνει. Αν αυτό το έξοδο αναλυφθεί από κάποιον, ναι, και φυσικά μιλάμε για τη διοίκηση του Ηρακλή, θα πρέπει μετά να βρει ανταποδοτικά τι θα κάνει, πώς θα το χρησιμοποιήσει όταν θα έρθει εδώ πέρα για να πάρει κάποια χρήματα πίσω. Είναι ένα project το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να το θέλει και να το υλοποιήσει ο πρόεδρος, και από τη στιγμή που θα έχει την θετική εισήγηση του πρόεδρου, ο οποίος θα βάλει και τα χρήματα, θα μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να τον καλέσουμε και να έρθει. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ναι. Αλλά μακάρι να η επιθυμία του David είναι δεδομένη, το ξέρετε αυτό. Η επιθυμία του David είναι δεδομένη, θέλει να φέρει και το γιο του αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι στα 18-19 χρονών.
Να τον κρατήσουμε, να τον κλειδώσουμε στο Ιβανόβια, μην μας φύγει. Δεν ξέρω μετά αν είναι καμιά περίπτωση Μπάρτ και είναι και ο γιος καλός παίκτης. Φαντάζομαι όμως ότι είναι στα σχέδια του κ. Δρακόπουλου και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο τουρνουά. Εύχομαι να πάνε καλά όλα. Να είστε καλά. Και αυτό το τετραήμερο να χορτάσετε μπάσκετ στο Ιβανόφιο, coach. Ευχαριστώ. Στο Ιβανόφιο. Χίλια χρόνια Ερακλής. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μάκης Καλανταρίδης.